Καλώς ήρθατε στη σειρά του Men of Style, όλο προβλήματα, όπου μαζί με μία coach απαντάμε στις απορίες και στις ερωτήσεις που έχετε από τα σχόλιά σας για φλερτ και σχέσεις. Πάμε στις σημερινές ερωτήσεις για να τις απαντήσουμε. Σήμερα έχω μαζί μου την Πόλα. Γεια σου, Πόλα. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, παιδιά. Ωραία, λοιπόν. Ο D3B Βλάσης ρωτάει: είμαστε φίλοι και τη θέλω. Άμα της το πω, θα χαλάσει η φιλία μας γιατί νιώθω ότι δεν με θέλει. Τι κάνω, πώς μπορώ να την κάνω να με δει αλλιώς και αν εν τέλει δεν αλλάξει. Οκ, τα αφήνω. Πολλοί το αντιμετωπίζουν αυτό. Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Ναι, θα σου πω. Τα ακούω συνέχεια, σχεδόν συνέχεια. Ναι. Θα της κάνεις μία πρόταση γάμου, αρχικά. Μην το κάνεις. Θα σου πω. Φίλατε. Τι φιλάς. Ναι, έχεις δίκιο. Το ξέχασα. Το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, θα φάει ένα ξύλο άμα το κάνει. Λιγάκι εδώ πέρα είναι λίγο περίεργη η φάση, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρώτα απ' όλα, αν σε βλέπει σαν φίλο, αρχικά ο στόχος που έχεις είναι να σε δει σαν μελλοντικό εραστή. Για να σε δει σαν μελλοντικό εραστή, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί έλξη. Για να μπορέσει να δημιουργηθεί έλξη, σηριακά θα χρειαστεί να σταματήσεις να κάνεις μαζί της πράγματα που κάνουν οι φίλοι. Θα χρειαστεί δηλαδή σιγά σιγά να αρχίζεις να μειώνεις είτε την επικοινωνία που έχετε, ή τον τρόπο που επικοινωνείτε, ή τον τρόπο που συναντιέστε και να αρχίζεις να βγαίνεις από το πλαίσιο της φιλίας, όχι να εξαφανιστείς ή να χαθείς ή να αρχίζεις να αγνοείς. Αλλά θα χρειαστεί να αρχίζεις να βγαίνεις από το πλαίσιο που κάνετε πράγματα μαζί ως φίλοι ή αυτά που κάνουν μεταξύ τους οι φίλοι. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις ότι θα πρέπει και εκείνη να δει ότι δεν είσαι με το φανάρι και την περιμένεις πότε να σε επιλέξει, αλλά και ότι έχεις και εσύ επιλογές και τις σε θέλουν και άλλες γυναίκες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθεί έλξη. Όχι να την κάνεις εσύ και εμένα να ζηλέψει, γιατί αυτό είναι χειριστικό. Δεν χρειάζεται. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις αυτά τα πράγματα που σου είπα. Όταν έχουμε έναν φίλο που μας βλέπει διαφορετικά, τον τρέχουμε παντού, η αλήθεια είναι. Και έτσι το καταλαβαίνουμε κιόλας, γιατί ένας άντρας που μας αρέσει και του αρέσουμε, δεν θα κάτσει δώρα να έρθει παντού μαζί μας. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Κατάλαβες. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Χάρης Ματσούκας ρωτάει: πώς μπορεί να διατηρηθεί επικοινωνία με μία κοπέλα από τη στιγμή που θα την προσεγγίσεις? Λοιπόν, για να μπορέσεις να διατηρήσεις επικοινωνία από τη στιγμή που θα την προσεγγίσεις, προφανώς ανταλλάζετε τηλέφωνα, γιατί από τη στιγμή που προσεγγίζεις υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δομές. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδος σύνδεση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδος έλξης. Να δεις και να δει ότι ο ένας αρέσει τον άλλον. Γιατί χρειάζεται μέσω κριτηρίων να αξιολογήσεις αν τη συγκεκριμένη γυναίκα θέλεις να την ξαναδείς. Από τη στιγμή λοιπόν που εσύ αποφασίσεις ότι θέλεις να την ξαναδείς, η επόμενη κίνηση είναι να ανταλλάξετε στοιχεία, τηλέφωνο, insta, οτιδήποτε, για να κανονίσετε την επόμενη συνάντησή σας, δηλαδή να κανονίσετε ένα πρώτο ραντεβού. Και μετά από λίγες μέρες θα επικοινωνήσεις μαζί της για να της προτείνεις να κανονίσετε να βγείτε το πρώτο σας ραντεβού, όπως είπαμε. Μετά αρχίζει και στοιχειοθετείτε μια νέα σχέση. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει μια σταθερή επικοινωνία. Γιατί πολλοί άνθρωποι γνωρίζονται και χάνουν την επικοινωνία τους. Ναι, απλά η επικοινωνία δεν θα πρέπει να είναι στα πρώτα ραντεβού καθημερινή και όλη μέρα. Γιατί θα την τρομάξει την κοπέλα, αλλά θα δείξει και πολύ μεγάλη απελπισία για να κάνει κάτι μαζί της. Ναι, ναι, όχι όλη μέρα και όχι συνέχεια. Ναι. Να είναι σταθερή, αλλά όχι υπερβολική. Δηλαδή συνέχεια μηνύματα, συνέχεια τηλέφωνα. Γιατί στην αρχή της γνωριμίας οι άνθρωποι έχουν την τάση να κολλάνε και μετά όλο αυτό ξεφουσκώνει γρήγορα, αμέσως. Καταλαβες. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ρωτάει ο Μάριος, κάτω Παύλα και η M&S. Έχεις νιώσει ποτέ, Χρήστο, το συνέστημα του φόβου, μήπως δεν ερωτευτείς ποτέ? Με έχει προβληματίσει εμένα προσωπικά, αν θα βρω το ιδανικό άτομο για εμένα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις όταν έχεις μια τέτοια σκέψη, γιατί την έχω σκεφτεί αρκετές φορές, είναι να συνεχίσεις να προσπαθείς και κυρίως να μην συμβιβάζεσαι. Γιατί στις περισσότερες συμβιβαστικές σχέσεις αργά ή γρήγορα θα βγουν προβλήματα που μετά θα είναι δύσκολο να διαχειριστούμε, γιατί μπορεί να μας καταπιέσουν. Αλλά
θα χρειαστεί να καταλάβεις ότι και ο ερωτάς χρειάζεται λίγο προσοχή. Γιατί πολλές φορές όταν ερωτευόμαστε, μπορεί να χάσουμε τελείως τον έλεγχο και να κάνουμε βλακίες. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι ενθουσιασμό το ότι γνώρισες μια γυναίκα και να αισθάνεσαι ενθουσιασμό ότι θέλεις να συνεχίσεις να τη γνωρίζεις και να είσαι μαζί της. Αλλά μην ξεχνάς ότι χρειάζεται να έχεις κριτήρια όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, ένας από τους τρόπους που μπορείς να το διαχειριστείς είναι ότι ξέρεις τι, συνεχίζεις, φλερτάρεις, προσπαθείς να γνωρίσεις γυναίκες οι οποίες είναι ποιοτικές για εσένα και φυσικά δίνεις και κάποιες ευκαιρίες και κάποιο χρόνο να δεις αν οι συγκεκριμένες γυναίκες σου ταιριάζουν. Να συμπληρώσω εδώ ότι που είπες για τα κριτήρια, εκεί πέρα το χάνουμε λίγο, επειδή έχουμε κάποια κριτήρια, ναι. Θέλουμε να δούμε αν ταιριάζουμε με τον άλλον και τελικά μπορεί να βιαστούμε να απορρίψουμε κάποιον όταν δεν βλέπουμε πράγματα που θέλουμε ή αν δεν δούμε έτσι συμβατότητα, χημεία και το χάνουμε. Δηλαδή υπάρχει μια λεπτή γραμμή, αυτό θέλω να πω. Είναι λεπτή γραμμή, βεβαίως και είναι λεπτή γραμμή, γι' αυτό και χρειάζεται να βέβαια έχει να κάνει και με την εμπειρία. Δηλαδή, όταν αρχίζεις και γνωρίζεις κόσμο και αρχίζεις και βλέπεις τι σου αρέσει περισσότερο, αρχίζεις και καταλαβαίνεις πιο γρήγορα αν ο άλλος σου ταιριάζει. Εμείς είμαστε και γυναίκες συνήθως, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Λίγο το χάνουμε. Είναι αδιάστατα τα στοιχεία πια, δεν τα λέω εγώ. Πόλας, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σήμερα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή συνέχεια. Okay, μην ξεχάσετε κάτω από το σημερινό βίντεο να γράψετε απορίες και ερωτήσεις που έχετε πάνω στο κομμάτι του φλερτ και των σχέσεων. Θα τις απαντάμε σε κάθε βίντεο και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe γιατί μας βοηθάτε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς όλες στη σειρά του Men of Style, όλο προβλήματα. Όπως στη συγκεκριμένη σειρά μαμί. Η κυρά μας η μαμί. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίζει να καταλαβαίνει με αποσυντονίζεις. Θέλω να συμπληρώσω κάτι. Ωραία, να συμπληρώσω κι εγώ ότι στο πρώτο κομμάτι που είπες να σταματήσετε να κάνετε πράγματα μαζί, ισχύει αυτό. Λοιπόν. Έτσι είναι.